προβληματισμός επικρατεί και στην Κύπρο μετά την ανακοίνωση και της AstraZeneca για καθυστέρηση στις παραδόσεις παραγγελιών εμβολίων στην Ευρώπη εν μέσω της ανησυχίας που προκαλούν οι μεταλλάξεις του κορονοϊού. Είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα η ελλειπής ή η περιορισμένη διάθεση εμβολίων αυτήν την περίοδο. Γίνεται ένας τεράστιος αγώνας και εννοείται ότι και η AstraZeneca θα μπει στο κομμάτι της αγοράς το αμέσως επόμενο διάστημα. Αναμένουμε τις επόμενες μέρες μέχρι το τέλος του μήνα να έχουμε και την αξιολόγηση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και να δούμε πώς μπορούμε το επόμενο διάστημα να επιταχύνουμε. Πάντως η κυρία Πανά καθησυχάζει και τονίζει πως παρά τις όποιες καθυστερήσεις στην παραγωγή ή την διάθεση των εμβολίων, το σημαντικό είναι ότι ο εμβολιασμός άρχισε και προχωρά σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Δεν είναι μόνο το εμβόλιο της AstraZeneca, είναι και άλλα εμβόλια τα οποία έρχονται και φαντάζομαι ότι θα λειτουργήσουν αθρηστικά. Δηλαδή θα έχουμε πολλές κατηγορίες εμβολίων, κάθε μία θα προσπαθεί με τις ποσότητες που θα φέρνει σε κάθε κράτος μέλος να ανταποκρίνεται στα συμβόλαια που έχουν υπογραφεί, έτσι ώστε την άνοιξη να βλέπουμε παράλληλα, πέρα από το κομμάτι της μείωσης της μετότητας, σιγά σιγά να χτίζεται και η ανοσία. Μέχρι σήμερα στην Κύπρο 15.322 άτομα έχουν λάβει την πρώτη δόση του εμβολίου και από αυτούς οι 2.057 έλαβαν και την δεύτερη δόση. Την Δευτέρα η πύλη εμβολιασμού ανοίγει στις 9 το πρωί και θα διατεθούν 5.448 ραντεβού για πολίτες άνω των 90 ετών. Τα ραντεβού θα αφορούν την περίοδο 27 Ιανουαρίου με 5 Φεβρουαρίου. Την ίδια ώρα ο κορονοϊός δείχνει τα δόντια του στην Ευρώπη και μέσω των μεταλλάξεών του που τον καθιστούν ακόμη πιο μεταδοτικό. Τα κράτη-μέλη θα προβούν σε ενδελεχή έλεγχο βάσει εξειδικευμένων εξετάσεων για να διαφανεί ο βαθμός εξάπλωσης του μεταλλαγμένου στελέχου στην κοινότητα. Το Υπουργείο Υγείας είναι σε συνεννόηση με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, έτσι ώστε να σταλούν κάποια δείγματα υπό την καθοδήγησή τους, δεδομένου ότι οι συστάσεις που έχουμε είναι ότι θα πρέπει περίπου ένα 5% των θετικών μας δειγμάτων να ελέγχονται και για το νέο στέλεχος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά και τις συστάσεις από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, εκφράζει έντονη ανησυχία και τονίζει την ανάγκη συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών και κοινή στόχευση στα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόζουν. Τέσσερις θανάτους ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας με τον αριθμό των